Να αρχίσουμε με τα βαριά. Μη χαμογελάτε, κύριε Βοήδη. Μη χαμογελάτε, γιατί εδώ σας λένε, σας έχουν λούσει από χθες. Λένε, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επί ΣΥΡΙΖΑ, η Βασιλόπιτα κόστησε 30 ευρώ. Επί Νέας Δημοκρατίας, επί Μάχη Βοήδη δηλαδή, κόστησε 12.000 ευρώ. Και διαβάζω στην Αυγή, προκλητικές οι δαπάνες του Υπουργού Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμη πιο προκλητικές οι δικαιολογίες από τον κύριο Βοήδη. Πόσο, λοιπόν, τι πίτα ήταν αυτή. Τι πίτα ήταν αυτή. Αυτό είναι μια εκδήλωση, λοιπόν, ναι, για τους εργαζόμενους του Υπουργείου και για τα παιδιά τους. Ναι. Είναι μια πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση. Ναι. Άρα, για να συνομούμαστε, γιατί δεν ξέρω πέρυσι τι καταλαβαίνω. Αυτή η εκδήλωση δεν έγινε. Όχι. Πέρυσι, εκείνο το οποίο έγινε και κόστησε 30 ευρώ, είναι ότι έκοψε μια πίτα η κυρία Τελιγιορίδου με τους μετακλητούς της. Ναι. Άρα δεν υπάρχει εκδήλωση για τους εργαζομένους. Για τα παιδιά της. Για τους μετακλητούς της. Μάλιστα. 10 άνθρωποι. Στο ναι, γραφείο της. Ναι. Τώρα μιλάμε για 1.000 ανθρώπους. Ναι. Με τα παιδιά τους. Ναι. Τώρα να ρωτήσω εγώ, επειδή αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού, σωστά. Προβλέπετε να γίνει τέτοια εκδήλωση? Υπάρχει, λοιπόν, ένα κονδύλι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, ναι, το οποίο είναι για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ναι. Στα πλαίσια αυτού του κονδυλίου, το οποίο, ναι, το έχουμε για μια σειρά από εκδηλώσεις που κάνει το Υπουργείο. Μπορεί να αφορά προσκεκλημένους, μπορεί να αφορά δώρα, μπορεί να αφορά φιλοξενία προσώπων. Ναι. Έχουμε ένα τέτοιο κονδύλι. Ναι, στα όρια αυτού του κονδυλίου. Τα 12.000, κυρία Βοήδη μου, πού τα έδωσε το Υπουργείο? Στην πίτα? Όχι, γιατί τα δίνει στην εκδήλωση. Τι άλλο πήραν οι προσκεκλημένοι? Θα πάρουν τον καφέ τους, θα πάρουν την πίτα τους, θα πάρουν ένα πιάτο φαΐ. Είχε μπουφέ δηλαδή? Βέβαια, είχε catering. Ναι. Και για πάλι, κύριε Βορύβη, τα 12.000 ευρώ είναι πολλά. Για τους 1.000 ανθρώπους, ναι, 12 ευρώ το κεφάλι. 12 άμα μου βρείτε εσείς καλύτερη τιμή, να πάμε εκεί που θα βρείτε. Ναι. Να την τελειώνουμε αυτή την κουβέντα όμως, γιατί αυτή είναι έτσι. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση. Ναι. Επειδή αυτό, είμαστε... είναι, αυτό είναι γιατί είναι δημόσια η δαπάνη. Βέβαια, είναι δημόσια. Δεν είναι στο... Όχι, αναρτήθηκε. Μάλιστα. Αυτή, για να συνεννοηθούμε, είναι δέσμευση πίστωσης. Η δέσμευση πίστωσης είναι το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί να πάει. Ναι. Αν, ας πούμε, έρθουν λιγότεροι, μπορεί να είναι 8.000 ευρώ. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Μάλιστα. Όσο είναι. Μάλιστα. Είναι το μέγιστο. Ναι. Αν τελειώσουμε τη συζήτηση. Ναι, ναι. Εγώ, επειδή είμαι σε συνεννητικό μουντ αυτές τις μέρες. Γιατί. Επειδή θα ψηφίσουμε, μαζί την πρόεδρο αύριο με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είμαι σε αυτή τη φάση. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε, είμαι σε συνεννητικό μουντ. Πιο ενθουσιασμένος και τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, ακούστε κάτι, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι. Επειδή εκτιμώ και πολύ τον κύριο Ζαχαριάδη, είναι προβεβλημένος στέλεχος από τους νέους πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, με ρόλο, με πορεία. Και σοβαρός άνθρωπος. Θα κάνω ό,τι μου πει. Τι εννοείτε? Ο κύριος Ζαχαριάδης τώρα είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα. Αν μου πει να ανακαλέσω την απόφαση των 12.000 ευρώ και να μην κάνω την εκδήλωση για τους εργαζομένους, θα την ανακαλέσω. Τώρα. Ό,τι μου πει. Δεν έχει γίνει εκδήλωση. Για πότε είναι? Ό,τι μου πει. Επίκειται. Για πότε είναι? Για το σήμερα το απόγευμα. Για ό,τι μου πει. Μάλιστα. Δεν θα γίνει εκδήλωση. Κύριε Ζαχαριάδη. 12.000 ευρώ. Ναι. Θα πάω στο γραφείο μου, θα βγάλω ανακλητική απόφαση, ναι, και δεν θα γίνει εκδήλωση για τους εργαζομένους και τα παιδιά τους. Λοιπόν. Ό,τι μου πει ο κ. Ζαχαριάδης θα κάνω. Να απαντήσω. Έχετε στυλό. Λοιπόν, και θα γράψω και θα υπογράψω. Έτσι. Ακούστε, λοιπόν, τι θα έκανα εγώ ή τι θα πρότεινα σε κάποιον από εμάς, εάν ήταν ένα τέτοιο ζήτημα. Θα του έλεγα να μην το κάνει, κύριε Βόλτ. Να μην το κάνει. Να μην το κάνει. Λοιπόν, γιατί να μην το κάνει? Στο δεν βεβαίως θεωρώ. Ακούστε ένα λεπτό. Δεν θεωρώ να ανακαλέσετε. Να την και θα είναι προς τιμήν σας. Και αύριο θα εισηγηθώ στην Αυγή να σας χειροκροτήσουμε. Προσέξτε. Διότι δεν εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή 12.000 ευρώ από το υστέρημα του ελληνικού λαού που έχει γίνει η προσπάθειά μας παξιμάδι τόσα χρόνια πρέπει να πηγαίνει σε εκδηλώσεις που βεβαίως μπορεί να έχουν και μία χρησιμότητα. Ούτε θεωρώ ότι στην περιφέρεια έπρεπε να αγοραστούν έπιπλα 20.000 ευρώ. Μπορούσαν να τα κάνουν αυτά. Η περιφέρεια, ο κύριος Παντούλης. Προσέξτε. Λοιπόν, αγόρασε 20. Ωραία, σας άκουσα. Δύο λεπτά για να τελειώσω. Όχι, να τελειώσω. Ναι. Έχω τον λόγο. Ναι, δεν λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν, εγώ τώρα. Θα προκαλέσετε παρέμβαση τώρα. Δεν θεωρώ. Γιατί λέτε για τα 20.000. Έχει απαντήσει. Ναι. Δεν είναι, λέω κάτι που δεν έχει, ναι, απαντήσει. Να απαντήσω όμως εγώ. Γιατί εγώ πρέπει να κάνω κάτι. Τώρα. Λέω λοιπόν. Να τελειώσω. Λέω λοιπόν ότι έχουν ευτελίσει όλες τις διαδικασίες. Είπε για τους μετακλητούς
ο κύριος Βορύδης. Κύριε Βορύδη, από την μέρα που ήρθατε στη διακυβέρνηση, αυξήσατε τον αριθμό των μετακλητών. Μην φύγουμε, μην φύγουμε. Όχι, θα πάμε σε όλα. Γιατί πάτε για τους μετακλητούς, κύριε Στελιγιορίδου. Με αυτούς κάλεσε. Συζητάμε. Με αυτό συζητάμε, κύριε Βορύδη. Μία περίπτωση. Είπα αυτούς κάλεσε. Γιατί είπε, κύριε Στελιγιορίδου. Εμένα μου κόστησε 30 ευρώ. Στο Υπουργείο σας είναι να δώσετε 12.000 εκεί πέρα. Επαναλαμβάνω. Άκουσα την τοποθέτησή σας, το είπατε με πολύ καθαρότητα. Ναι. Είπατε λοιπόν. Να μην το κάνετε κάτι πολύ πιο ότι μικρό, πολύ για πιο σεμνό. Εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα βάλουν τα κλάματα οι εργαζόμενοι στο... Για τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτοί οι άνθρωποι, από ένα κονδύλι που υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει, το τονίζω, δεν το βρήκα, δεν το κατασκεύασα. Ναι. Ούτε είναι πάνω από τον προϋπολογισμό. Υπάρχει ο κωδικός, λέτε. Υπάρχει ο κωδικός για κοινωνικές εκδηλώσεις. Για αυτή τη δαπάνη, ναι. Ο κύριος Ζαχαριάδης και ο ΣΥΡΙΖΑ μου λένε όχι, οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται. Είστε ο μπαμπάς των εργαζόμενων. Δεν δικαιούνται. Που δίνετε... Είμαι ο υπουργός τους. Ναι. Που τους δεν δικαιούνται μια καλή γιορτή. Έναν καφέ. Να δίνετε μεγαλύτερο ένα μέρισμα, καφέ, κύριε Βορύδη. Πού θα βρεθούν λεφτά να δοθούν μέρισμα. Το μέρισμα κάνει 12.000 ευρώ. 12.000 ευρώ. Βέβαια, ο καθένας από εσάς πανταλάει 12.000 ευρώ. Γιατί νομίζω ότι κάνει 300 εκατομμύρια. Και εγώ λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, θα κάνω το εξής. Θα ανακαλέσω την αποφάση. Μου. Πολύ ωραία. Μόλις μέρισμα γυρίσω. Βγαίνει από αυτό τον κωδικό. Άρα, κύριε Βορύδη, θα... αυτό τώρα είναι η λυμένη απόφαση. Θα ανακαλέσω, σας το λέω, ωραία, θα την ανακαλέσω. Και αν αρχίσουν οι και η εκδήλωση θα γίνει. Η εκδήλωση θα γίνει και θα την πληρώσω εγώ. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Να βοηθήσω κι εγώ, κύριε Βορύδη. Όχι, δεν θέλω να βοηθήσω. Θα την πληρώσω εγώ. Με δικά σας χρήματα θα τα πληρώσω. Ναι, και επειδή δεν είμαι πλούσιος, ναι. Για να μπορώ να βγάλω εύκολα τα 12.000 ευρώ, ναι. Θα τα πάρω. Ναι. Θυμάστε μια ωραία αποζημίωση που μου είχε δώσει ο συγκυβερνήτης του κυρίου Ζαχαριάδη, ο κύριος Καμένος, για προσβολή προσωπικότητας. Ναι. Μου είχε δώσει 40 χιλιάρικα. Ναι. Από τα 40 της αποζημίωσης του συγκυβερνήτη. Άρα με δικά μου έξοδα από τα την πήρα, αποζημίωση. Ναι, τα πήρα. Την αποζημίωση την πήρα. Ωραία. Από τα 40 λοιπόν της αποζημίωσης του συγκυβερνήτη θα κάνω την εκδήλωση για τους εργαζομένους. Μπορώ να έρθω κι εγώ εκεί να γλεντήσουμε λοιπόν. Με πολύ χαρά. Άρα λοιπόν τι μας λέει ο κύριος Βορύδης. Με πολύ χαρά. Κύριε Ζαχαριάδη, εγώ ερώτηση... δεν το ξέρω. Θέλετε να μου πείτε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε καμία τέτοιου είδους εκδήλωση. Εσείς θα να... ξέρετε καλύτερα από μένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όχι, δεν με ξέρω. Πολύ χαρά. Δεν ξέρω εγώ να ψάξω τις εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είστε σίγουρος ότι δεν έχει γίνει τέτοια εκδήλωση. Για τα δύο παραδείγματα που σας είπα, είμαι σίγουρος. Τώρα, οτιδήποτε άλλο δεν ξέρω. Εάν ο κύριος Ζαχαριάδης και ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζουν την εξοικονόμηση του ποσού στον καφέ, στον καφέ και στο κομμάτι πίτας των εργαζομένων, έτσι, γιατί αυτό είναι, αυτό μας είπε σήμερα, οκ. Μαζί τους, να την κάνουμε την εξοικονόμηση, από αυτό θέλουν, αλλά επειδή εγώ καθόλου δεν το πιστεύω αυτό και θεωρώ ότι είναι τεράστια μικρότητα αυτό, σας είπα ποια είναι η θέση μου και σας είπα ότι η εκδήλωση θα γίνει και σας είπα ότι οι εργαζόμενοι θα είναι σε αυτήν την εκδήλωση έτσι όπως πρέπει να γίνει. Ναι. Τώρα, κύριε εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός στο δημόσιο χρήμα. Ένα λεπτό. Αυτό θεωρώ. Και πρέπει να είμαστε έμετροι. Αυτό θεωρώ. Γιατί έτσι χρεοκοπήσαμε. Ένα λεπτό. Ναι, από τα 12.000 των εργαζομένων, από τον καφέ των εργαζομένων. Από τα 12 από εκεί, από τα 20 τα λουλούδια. Από την αύξηση στους μισθούς των μετακλητών, από αυτά χρεοκοπήσαμε. Θα πάμε στους μετακλητούς. Εσείς μπορεί να μην αισθάνονται στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βορύδη, και έτσι κάνετε αντιπολίτευση. Τι να μην κάνω. Εσείς τότε που χρεοκόπησε η Νέα Δημοκρατία την πατρίδα, εσείς δεν ήσασταν και έτσι κάνετε αντιπολίτευση. Λοιπόν και τα λέγατε. Τώρα όμως έχετε μέσα και. Όχι, δεν έλεγα αυτά, με συγχωρείτε πολύ. Λέγατε, έλεγα και, αυτά που λέω σήμερα. Και αυτά. Έλεγα λοιπόν. Για τον υπερβολικό αριθμό των εργαζομένων και πρέπει να περιοριστεί. Έλεγα όπως λέω για το 1 προς 5. Έλεγα όπως λέω για το μικρότερο κράτος. Αλλά προσέξτε, το να φέρομαι στους εργαζόμενους με αυτή τη σκληρότητα, όχι, εγώ δεν το κάνω. Αν είστε... Δεν το έκανα αν είστε... ποτέ μου. Δεν το έκανα ποτέ αν μου. Θέλετε... Και θα ξεκινήσω τώρα. Ωραία. Αυτό λοιπόν προνομία δική σας. Αν θέλετε λοιπόν να προστατέψουμε τους εργαζόμενους και να βελτιώσουμε τη θέση τους... Εγώ δεν μπορώ να κάτσω να τους δώσω να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή σας, ναι, όχι μας, σας, ναι. Για τον κατώτατο μισθό, που είπατε ψέματα κύριε Βορύδη και τα λέγαμε μαζί και στις εκλογές. Επαναλαμβάνω, τι? Και μόνο ότι συνδέεται άσχετα εντελώς άσχετο πράγματα. Είναι. Άσχετα. Γιατί δηλαδή, άσχετο? Από μία, από μία πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση, ναι. Αυτού του κόστους και με αυτό τον προϋπολογισμό, μου λέτε... Τι έγινε με τον κατώτατο μισθό, συνδέεται, άκουσα από έναν άλλον κύριο, ναι, γιατί τι γίνεται με τα πρόστιμα για τις εργοδοτικές εισφορές, για τις υπερορίες. Ναι. Ακούω δηλαδή τα πιο άσχετα πράγματα, ξέρετε, γιατί ενώ εκείνο αυτά. Το οποίο έχουμε είναι γιατί... μία πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση για τους εργαζόμενους εσάς και τα παιδιά τους. Εσάς η δουλειά σας, κύριε Υπουργέ. Πόσοι αυτό είναι. Πόσοι κύριε Υπουργέ, έχουμε 2.500 εργαζόμενους, δεν θα έρθουν 2.000, θα έρθουν 700, θα έρθουν 1.000. Η δουλειά σας είναι να είστε υπουργός.
Όχι να ψαγωγείτε την κοινωνία, να λέτε τα ζητήματα. Γιατί απαγορεύεται. Λοιπόν, εσείς λέτε, κύριε Ζαχαριάδη, συγγνώμη. Γι' αυτό σας βγάλανε κυβέρνηση, γι' αυτό σας βγάλανε βουλευτή. Εσείς επειδή δεν έχετε να μου πείτε για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το παραμικρό. Ω, έχω, πώς δεν έχω. Τίποτε. Σας έκανα ο κύριος Σαραχοβίδης ερώτηση, την υπέγραψα και εγώ. Την άκουσα την ερώτηση, την άκουσα και έχω ρωτήσει για τα ζητήματα και τα λοιπά. Δεν έχετε να πείτε για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τίποτε. Δεν έχετε να πείτε τίποτε για τα 600 εκατομμύρια που καθυστερούσατε να δώσετε στα σχέδια βελτίωσης και τα οποία τα είχατε κολλήσει. Δεν έχετε να πείτε τίποτε για τη μείωση της φορολογίας στους αγρότες που έχουμε κάνει εμείς. Δεν έχετε να πείτε τίποτε για την επίλυση της επαγγελματικής της φέτας. Δεν έχετε τίποτε να πείτε για τα 4,5 χρόνια δεν φτιάξατε θεσμικό πλαίσιο για τις επαγγελματικές. Δεν είστε πολύ συνεννοητικός τώρα, κύριε Βαρύδη. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα λίγο. Μα πόσο συνεννοητικός, του έκανα το χατήρι. Του έκανα το χατήρι. Ανοίγεται και άλλα θέματα. Του το έκανα το χατήρι, ανακάλεσα την απόφαση. Τη Βασιλόπιτα εδώ πέρα. Την ανακάλεσα την απόφαση για να είναι ευχαριστημένος ο κύριος Ζαχαριάδης και ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε κόβοντας τον καφέ και την πίτα από τους εργαζόμενους, έκαναν οικονομία. Μπορώ να πω κι εγώ ότι συνετέλεσα σε αυτό, είναι μοναδικό σας. Αυτό. Εσείς. Εγώ. Δηλαδή το πάω στον Τσίπρα και του λέω να το έκανα. Ναι! Ωραία, ναι. Παραδοτέω! Βεβαίω! Ευχαριστώ. Να το πείτε. Λοιπόν. Ναι, ότι συμμετείχατε. Θα πάω, μετά. Στην αλλαγή τη. Στην ναι. ανάκληση τη. Μπορεί, παιδί μου, το έλυσα. Στην απάντηση. Το έλυσα. Ναι, το λύσατε. Σημαντική συμβολή. Εντάξει. Τώρα το ερώτημα. Κατόπιν ενεργειών μου, θα το πω. Ζαχαριάδη, είναι το εξή. Σα λέει κάτι ο κύριο Βοήθη τώρα εδώ. Δεν έχετε να προσέψετε τίποτα για την πολιτική μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κολλήσατε στην ιστορία της κοινωνικής εκδήλωσης με τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους στο Υπουργείο για την κοπή της πίτας. Αυτό σας λέει. Ναι, εντάξει, μικροπολιτική. Το επόμενο βήμα. Είναι πολύ μικρό όμως. Όχι μικρό. Το επόμενο μικρό βήμα πάτωμα. Είναι έτσι, δεν έχει πιο μικρό. Πιο κάτω από αυτό δεν έχει. Το επόμενο βήμα είναι να παρουσιαστώ εγώ ως ένα ανάλγητο τέρας. Που δεν θέλω οι εργαζόμενοι και τα παιδιά τους να περνάνε ωραία και να διασκεδάζουν. Αυτό δεν είπατε. Ενώ όλα πάνε άριστα στη χώρα, η εκτέλεση του προγράμματος του Υπουργείου είναι τέλεια και εγώ ψάχνω μικροκομματικά ζητήματα για να μπλοκάρω τη δουλειά. Σας είπα, κύριε Βορύδη, ότι σε μία σειρά ζητήματα στο Υπουργείο σας καταθέσαμε ερώτηση. Και η οποία τι έλεγε, τίποτα. Λοιπόν, γνώμη σας είναι τίποτα. Εμείς υπογράψαμε 50 βουλευτές. Τι λέει. Συνολικά για την ύλη του Υπουργείου, πώς προχωράμε μέχρι στιγμής, τι καθυστερήσεις υπάρχουν, τι δεν υπάρχουν κτλ. Ελάτε να δούμε το ασφαλιστικό των αγροτών. Το ασφαλιστικό των αγροτών, να το δούμε. Να το δούμε το ασφαλιστικό των αγροτών. Η κατώτατη κλάση, πού θα είναι. Η κατώτατη, στα 110, το έχουμε πει. Ωραία. Άρα λοιπόν τι προσέξτε. Τι έλεγε το σχέδιο στην αρχή. Ποιο σχέδιο, το σχέδιο που βγάλατε εσείς, το οποίο δεν υπήρχε. Το βγάλαμε. Η Αυγή το βγάλε και μετά τρέχατε να μαζέψετε τις μπουρδες κουβέντες. Οι αγρότες είναι τρισευτυχισμένοι, επειδή δεν τους ξέρετε, είναι τρισευτυχισμένοι με το ασφαλιστικό αυτό. Το αποσυνδέουμε από το εισόδημα, το αποσυνδέουμε από τα χρόνια και τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξουν κλάση. Η δε χαμηλότερη κλάση είναι αυτή η οποία πληρώνουν σήμερα. Προσέξτε, δεν έχουν να πούνε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτε. Και ανακάλυψαν, ξαναλέω, να κόψουν τον καφέ και την πίτα και το κεκάκι των εργαζομένων. Εντάξει. Αυτό είναι. Αναλυσία. Δεν στέκονται στο κεκάκι, στέκονται στην δαπάνη των 12.000. Είναι 12.000 για 1.000 εργαζόμενους, κύριε Παυλόπουλε. Δεν είναι 12.000 για να φάω με την παρέα μου. Για 1.000 εργαζόμενους είναι. Κονδύλια, επειδή ρωτάει ο κόσμος, επειδή ενδιαφέρεται και οι αγρότες σας βλέπουν και θέλουν να πάρουν απαντήσεις. Σωστά. Αποζημιώσεις από τις ζημιές του 19 και τα λοιπά, όλα αυτά υπάρχουν κονδύλια. Αποζημιώσεις προχωράνε κανονικά όπως προχωρούσαν με μεγαλύτερο ρυθμό. Πληρώσαμε πλήρως. Θέλουν να μάθουν πότε, κύριε Βορύδη. Εντάξει, το ξέρετε ότι οι αποζημιώσεις αυτές ούτως ή άλλως έχουν έναν κύκλο κατ' ελάχιστον ετήσιο. Επομένως προχωράνε, καθαρίζονται, πληρώνονται. Προχωράνε, καθαρίζονται, πληρώνονται. Ναι. Μάλιστα. Τώρα θα σας πούνε βέβαια ότι θα πρέπει ίσως να επιταχύνετε λίγο τις διαδικασίες. Εγώ έχω πει για τον ΕΛΓΑ κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Έχω πει ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχω αναμορφώσει πλήρως τον ΕΛΓΑ. Όχι απλώς θα επιταχύνω τις διαδικασίες. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΛΓΑ έχει πάρα πολλά προβλήματα. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικότερα ζητήματα του ΕΛΓΑ είναι ότι δίνει πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά τα οποία εισπράττει. Και στην πραγματικότητα τρώει το αποθεματικό του. Επομένως πρέπει να γίνει μια αναδιάρθρωση στην οποία και να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσία στους αγρότες και να μην αυξήσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Και να μπορέσουμε να πληρώσουμε πιο γρήγορα και να μπορέσουμε να δώσουμε προκαταβολές. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε συνολικά ένα μοντέλο διαφορετικό από αυτό το οποίο υπάρχει τώρα. Έχει ήδη συσταθεί μια επιτροπή
τη συγκρότησα. Δουλεύει αυτή η επιτροπή. Βρίσκεται σε επαφή με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Συζητάμε για το πώς μπορεί να υπάρξει συνέργεια μεταξύ του ΕΛΓΑ και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρείων, προκειμένου να παρέχουμε ένα προϊόν ασφαλιστικής κάλυψης για τις γεωργικές ζημιές πολύ καλύτερο. Και έχουμε πει τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο θα το παρουσιάσουμε. Χθες είχαμε τον κύριο Βρούτση εδώ πέρα, μας παρουσίασε το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό και μας παρουσίασε και τα ωφέλη που φέρνει το ασφαλιστικό, τον ΙΕΦΚΑ και τα λοιπά, ότι από 1η Σέκτου με ένα κλικ τουλάχιστον το 1 τρίτο των νέων συνταξιούχων θα λαμβάνουν άμεσα τη σύνταξή τους, ότι δεν θα εμπλέκονται τρία άτομα αλλά μόνο ένα και μέσα σε ένα 24ωρο θα βλέπει άλλο σύνταξη που θα πάρει. Θα μπουν και παλαιοί συνταξιούχοι σε αυτή την ιστορία. Πώς σας φαίνεται σας, το είδατε φαντάζομαι. Κοιτάξτε, καταρχήν η διαδικασία της επιτάχυνσης της απονομής συντάξεων είναι ζητούμενο τα πολλά τελευταία χρόνια. Εσείς γιατί δεν το κάνατε? Εμείς κάναμε άλματα επί των ημερών μας και πλησιάσαμε πάρα πολύ κοντά. Ο κύριος Βούτσης είπε ότι βρήκε ένα εκατομμύριο εκκρεμότητες. Εντάξει τώρα, βρήκε ένα εκατομμύριο εκκρεμότητες και τα έλυσε μέσα σε 6 μήνες. Υπάρχουν τα στοιχεία αναλυτικά. Πόσους παραλάβαμε, πόσους παραδώσαμε κτλ. Εγώ θεωρώ ότι κάναμε άλματα και σε μια φάση που έγινε και μια συνολική μεταρρύθμιση. Ό,τι γίνει από εδώ και πέρα στη διαδικασία της επιτάχυνσης και της προσαρμογής στη διαδικασία της απονομής συντάξεων στα ευρωπαϊκά δεδομένα, εμείς θα το δούμε θετικά και θα το χαιρετήσουμε. Άρα θα το ψηφίσετε. Είπα να επιταχυνθεί η διαδικασία της απονομής των συντάξεων. Ναι. Τώρα, στο άλλο ζήτημα. Εάν περιλαμβάνεται αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Εντάξει, γιατί αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένα. Τι να λέει δηλαδή ο άλλος, να κάνουμε 5 χρόνια. Άρα θα το ψηφίσετε. Να παίρνουμε συντάξεις. Όχι, με αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, σαν να μου λέτε καλημέρα για να το ψηφίσουμε. Όχι, λέει κι άλλα. Λέει και για τις. Το δεύτερο τώρα. Για τα μπλοκάκια που έχουν μία εισφορά. Από ό,τι είδα. Αυξάνει την κατώτατη ασφαλιστική κλάση από τα 175 και 187 που είναι σήμερα στα 210. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μία αύξηση της τάξης του 15 με 20% ετησίως. Για ποιους? Για τους φτωχούς, τους αδύναμους και τους μεσαίους, δηλαδή για εισοδήματα τα οποία είναι μέχρι τα 12.000 ευρώ. Αυτό εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ. Και σε αυτό είμαστε κάθετα αντίθετοι. Είμαστε ριζικά αντίθετοι. Βεβαίως μπορεί να υπήρχαν στρεβλώσεις με τα μεγαλύτερα εισοδήματα και με το άθροισμα φορολογικής και ασφαλιστικής εισφοράς που πίεζε ένα τμήμα της μεσαίας τάξης και των πιο ισχυρών εισοδημάτων. Δεν μπορεί όμως το όνομα της ομαλοποίησης αυτής που η είχε ξεκινήσει. Τάξη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν βγει. Στους δρόμους. Δεν ένα λεπτό απλά. Για να δούμε ότι το ασφαλιστικό είχε καταντήσει δεύτερο φορολογικό. Να δούμε τι ορίζουμε ως μεσαία τάξη. Έχουμε ακούσει αυτό που είπε ο κύριος Ταϊκούρας. Έχουμε ακούσει αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπακογιάννη. Εν πάση περιπτώσει, κάθε πολίτης έχει μια αυτοτέλεια και αισθάνεται το ίδιο στην καθημερινότητά του με έναν τρόπο. Λέω λοιπόν, το 80% των εργαζομένων μέχρι σήμερα είναι στην κατώτερη ασφαλιστική κλάση. Για αυτούς τους ανθρώπους, για το 80%, πείτε τους όπως θέλετε. Όπως θέλετε, πείτε τους εσείς, εγώ το δέχομαι. Θα έχουμε αύξηση 15 με 20%. Αυτό δεν είχε υποθεί προεκλογικά. Βεβαίως, ένα 20% επιβαρύνονταν και ένα τμήμα αυτού του 20% και υπέρμετρα, και άδικα, και υπερβολικά, και ασήκοντα. Και εκεί έπρεπε να υπάρξει διόρθωση. Δεν μπορεί όμως. Ακόμη και αυτό μπορεί το όμως, που λέτε ότι θα δεν έχει μπορεί, μικρή αύξηση. Δεν μπορεί όμως. Θα έχει στο όνομα, όνομα ενός πιο ισχυρού 20% να επιβαρύνουμε το 80%. Θα έπρεπε και πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις με λογική, εκεί που υπάρχουν προφανείς στρεβλώσεις, να το διορθώσουμε. Όχι να επιβαρύνουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που υποφέρει και αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουμε βάλουμε να μειώσουμε τους πάρα να πολύ ισχυρούς. Για να απαντήσει το δεύτερο, κύριε Βορύδη, σας έχουμε ασκήσει για το ελαιόλαδο. Πείτε μας για το ελαιόλαδο που έχει φτάσει η τιμή στο 1,80 κτλ. Σκέφτεστε, είναι μια δύσκολη χρονιά για τους παραγωγούς. Θα απαντήσει να βάλουμε μια ανατελεία. Πώς το βλέπετε εκεί πέρα, γιατί λέτε ότι δεν είναι σε καλή αντικριτική. Πάμε λίγο στην ελευθερία της Σπυράκη, γιατί έχουμε μια